Σε στέρεα βάση και σε ένα νέο χώρο ικανό να εξυπηρετήσει το σύνολο των ωφελούμενων, συνεχίζει τη λειτουργία του το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Χανίων. Μετά τη λήξη του παραχωρητηρίου κτηρίου τη τοπική εκκλησία στην Οδοπερίδου, η Δημοτική Αρχή αναγκάστηκε να αναζητήσει νέα στέγη για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών σε πολίτε που ζουν στα όρια τη φτώχεια. Οι σκόπελοι ξεπεράστηκαν και η δομή στεγάζεται ήδη στην οδό Γρηγορίου Πέμπτου και Σφακιανάκη. Το καταφέραμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεπεράσουμε και γραφειοκρατικέ δυσκολίε, αλλά και τι δυσκολίε που υπάρχουν στο να εντοπιστεί ένα κατάλληλο χώρο για να προσφέρει αυτέ τι κρίσιμε υπηρεσίε στου πολίτε. Εύχομαι αυτέ οι υπηρεσίε να συνεχίσουμε να τι παρέχουμε σε υψηλό επίπεδο, όμω κάθε χρόνο να τι παρέχουμε σε λιγότερο κόσμο, που σημαίνει ότι οι ανάγκε θα είναι μικρότερε και αυτό θα δείχνει ότι η συνολικά η κοινωνία μα πορεύεται σε έναν καλύτερο δρόμο. Σταθερό ωστόσο είναι τα τελευταία χρόνια ο αριθμό των ωφελούμενων του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου, ενώ παράλληλα λειτουργεί το συσίτιο τη Μητρόπολη και το παντοπολίο τη Περιφέρεια. 500 οικογένειες, γύρω στα 1200 άτομα, εκ των οποίων 300 είναι παιδιά και 30 μονογονεϊκές οικογένειες. Στο άμεσα επόμενο διάστημα θα βγει ανακοίνωση όπου θα γίνει ανανέωση, θα αιτηθούν δηλαδή οι συμπολίτες μας ε, εκ νέου, νέοι και παλιοί για την ένταξή τους στο κοινωνικό παντοπολείο. Όσο πηγαίνει και πιο ε, καλά και πιο λειτουργικά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να είναι αυτή η δομή ένας χώρος που θα δίνουν μια μικρή ελάφρυση σε οικογένειες που έχουν πρόβλημα. Σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες δομές ανά την Ελλάδα, όπου οι δικαιούχοι λαμβάνουν έτοιμα πακέτα με είδη πρώτη ανάγκη, στα Χανιά η φιλοσοφία βασίζεται στην επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες. Εδώ έχει επιλεγεί μια άλλη διαδικασία που νομίζω ότι είναι πιο λειτουργική για όλους τους εφολούμενους. Κάθε ωφελούμενος παίρνει μια κάρτα μέλους, η οποία α, έχει μία κλιμάκωση με τη δυνατότητα που μπορεί να πάρει η αγαθά με βάση τα προστατευόμενα μέλη ε, της οικογένειάς του. Έτσι, σε μέρες που είναι συμφωνημένες, έρχεται και ελεύθερα επιλέγει τα αγαθά που του, που, που του χρειάζονται. Η μισθοδοσία του προσωπικού του κοινωνικού παντοπολίου χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ενώ τα αγαθά καλύπτονται κατά 50% με χρηματοδότηση του Δήμου Χανίων και το υπόλοιπο από χορηγίες και από την Ιερά Μητρόπολη Κιδωνίας και από Κορώνου.